Σκάλος ουρανού, δόξα άστρων, κόσμος φωτίζων, εν υψίστης Κυρίου. Που σημαίνει, ομορφιά του ουρανού είναι η λαμπρότητα των αστέρων, ολόφωτα κοσμήματα που φωτίζουν τα ουράνια ύψη του Κυρίου. Και τώρα έρχεται ο ένας ουρανός, αφού μας μίλησε για τον ήλιο, για τη σελήνη, ο ιερός συγγραφεύς, που κατά τη διάρκεια της ημέρας η ηλιοφάνεια βέβαια μας κρύβει, θα λέγαμε, τον έναστρον ουρανών. Δεν βλέπουμε αστέρια την ημέρα, αλλά το ίδιο και όταν έχουμε από τη σελήνη, έχουμε πανσέλινο, πάλι το φως είναι αρκετό που δεν μπορούμε να διακρίνουμε αστέρια. Τη νύχτα που απουσιάζει το σεληνιακό φως, ο ουρανός είναι κατάστικτος από την παρουσία των αστέρων. Τα αστέρια είναι κόσμοι ολόκληροι, μάλιστα γαλαξίες με δισεκατομμύρια ηλίους. Απίθανα πράγματα. Δεν μπορεί το μυαλό, η φαντασία των ανθρώπων να φτάσει. Και οι αποστάσεις, τόσο μεταξύ των όσο και από τη γη, είναι χιλιάδες ή και εκατομμύρια έτη φωτός. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Βέβαια, στοιχειοδός, αν πήγαμε σχολείο, αυτά τα ξέρουμε, δεν μας είναι άγνωστα. Απλώς τα αναφέρομαι, γιατί τα αναφέρει ο σοφός σειρά και τα αναφέρει για να δοξάζεται ο Θεός. Το φως, αν υποτεθεί, εδώ στη γη μας, όπως είμαστε στη γη μας, αν είχαμε ένα διακόπτη που να έκανε το γύρο της γης, το φως ή λάμπα που θα ανάβαμε, θα έκανε κάπου 8 φορές το γύρο της γης. Το γύρο της γης σε ένα δευτερόλεπτο. Σκεφτείτε τώρα, εάν το φως κάνει μερικά εκατομμύρια χρόνια να έρθει από κάποια αστέρια, πόσο μακριά είναι? Ασύλληπτα πράγματα. Σας έλεγα την περασμένη φορά ότι το φως από τον ήλιο κάνει 8 λεπτά. Κι όμως δεν νομίζω ότι να είναι κοντά ο ήλιος, είναι πάρα πολύ μακριά. Λοιπόν, οι αποστάσεις είναι καταπληκτικές, ασύλληπτες αποστάσεις. Έτσι, ανάμεσα σε αυτά όλα τα οποία βλέπουμε, αστέρια, πλανήτες που ανήκουν στο δικό μας πλανητικό σύστημα, και όταν λέμε στο δικό μας εννοούμε στο πλανητικό σύστημα του δικού μας ηλίου, γιατί δεν μπορούμε να δούμε πλανήτες ούτε στα τηλεσκόπια πουθενά, παρά μόνο ηλίους βλέπουμε. Αυτό είναι γνωστό. Μόνο ηλίους βλέπουμε. Προσέξτε, οι πλανήτες πού να φανούν? Και έτσι τίθεται ένα εύλογο ερώτημα. Γιατί ο Θεός δημιούργησε τέτοια πλεισμονή ουρανίων σωμάτων? Πρώτιστα, για να δείξει τη μεγαλοπρέπειά του. Ότι άνθρωποι, ξέρετε ποιος είμαι. Ρίξτε μια ματιά στην φύση και θα δείτε ποιος είμαι. Εξάλλου και ο σκοπός που το τελευταίο κεφάλαιο της Σοφίας Σιράχ, που εκθέτει ο σοφός Σιράχ, αυτός είναι. Για να μάθουμε έστω και στοιχειοδός ποιος είναι ο Θεός μας. Ξέρετε ποιος είμαι? Εσείς οι οποίοι με περιφρονείτε, με βλασφημάτε από πάνω, δεν δίνετε καμία σημασία. Να μάθετε ποιος είμαι. Έτσι λοιπόν, για να φανεί η μεγαλοπρέπεια του Θεού. Αλλά και κάτι ακόμα που είναι σημαντικότατον, διότι αυτός όλος ο κόσμος τον οποίο βλέπουμε, αυτό το αχανές σύμπαν με τα δισεκατομμύρια τους γαλαξίες και τα λοιπά και τα λοιπά, κατά την παλιγγένεσία, θα γίνει η βασιλεία του Θεού, αφού ό,τι δημιουργεί ο Θεός, τίποτα δεν εξαφανίζεται. Ο Θεός δεν γυρίζει στο μηδέν τίποτα, ούτε αχρηστεύει τίποτα. Ο ίδιος λέγει για τον προφήτου Ισαΐου, «Α, εγώ ποιώ, μένει. Εκείνα τα οποία εγώ κάνω, μένουν». Συνεπώς, όταν θα αλλάξει ο κόσμος, αυτό το σύμπαν τι θα γίνει? Το σκεφτήκατε ποτέ? Θα γίνει η βασιλεία του Θεού.
Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, κάτω των 10 ετών, άκουγα. Μ' άρεσε να ακούω διάφορες κουβέντες από τους ανθρώπους. Έλεγε ένας παππούς, καλά, και πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί, υποτίθεται ότι φεύγουμε για τον ουρανό. Πού θα χωρέσουμε? Είναι αστείο να το λέει κανείς. Πού θα χωρέσουμε? Λοιπόν, αγαπητοί μου, όλος αυτός ο κόσμος, το σήμαν αυτό, θα είναι η Βασιλεία του Θεού. Μη μου πείτε πως θα είναι. Δεν ξέρουμε. Δεν αποκαλύφθηκε. Ξέραμε μόνο ότι θα είναι η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος υπάγει έως τρίτου ουρανού, ότι εκείνα τα οποία ο Θεός ετοίμασε σε εκείνους που τον αγαπούν, ούτε ο οφθαλμός είδε, ούτε επί καρδίαν ανθρώπου ανέβη. Δηλαδή κάτι που να πει κανείς, να το φανταστώ και να το επιθυμίσω. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε, τίποτα. Πώς θα είναι? Και όλα αυτά, ξαναλέγω, τα ετοιμάζει ο Κύριος και η αγάπη Του τις αγαπώσιν αυτών, εκείνοι που τον αγαπούν. Και κατά τη διάρκεια των ομιλιών δεν θα πάω πάντα να κάνω μία αναφορά. Όλα αυτά βέβαια είναι έργα του Αγίου Τριαδικού Θεού, αλλά ο εκτελεστής αυτών των έργων είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο Θεός Λόγος, που όταν κάποτε ανακαλύψουμε την ταυτότητά Του, του ποιος είναι ο Θεός Λόγος, θα μας πιάσει ήλιγκος. Ναι, ναι, ήλιγκος θα μας πιάσει. Το πόσο σπουδαίος, δυνατός είναι ο Θεός Λόγος. Εξάλλου, μία είναι η Θεότης, ο Πατήριο, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Το ένα πρόσωπο δεν ενεργεί ερήμην του άλλου προσώπου, όχι. Είναι όμως μία η ουσία, ένας είναι ο Θεός. Και οπότε βλέπει κανένας ότι εδώ έχουμε κάτι το καταπληκτικό. Και θα ήταν η μεγάλη μας επιτυχία στη ζωή αυτή, σας το λέγω. Έχω μερικές δεκαετίες στη ζωή μου και τούτο σας λέγω από μία εμπειρία. Τίποτα δεν αξίζει όσο εάν μάθουμε ποια είναι η ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Και την ταυτότητα του Ιησού Χριστού μας την αποκαλύπτει, παρακαλώ, η Αγία Γραφή. Θέλετε ακόμη και η Παλαιά Διαθήκη, μάλιστα με κατεξοχήν κύριο σημείο, που είναι το 24ο κεφάλαιο της Σοφίας Σιράχ. Μάλιστα ο μακαριστός Τρεμπέλας λέγει ότι είναι σπουδαίο βιβλίο η Σοφία Σιράχ, αλλά ένα κεντρικό σημείο, και ίσως λέγει κεντρικό σημείο ολοκλήρου της Παλαιάς Διαθήκης, είναι το 24ο κεφάλαιο. Το έχουμε κάνει ένα ολόκληρο καλοκαίρι, θα το ενθυμίστε, που εκεί αναφέρεται το κεφάλαιο αυτό εις των Θεών Λόγων, εις την ενυπόστατον, ενυπόστατον θα πει προσωπική, εις την ενυπόστατον Σοφία. Αν καταφέρουμε να ανοιχνεύσουμε, σας ξαναλέγω, ποιος είναι ο Θεός Λόγος, θα έχουμε πετύχει κάτι πάρα πάρα πολύ σπουδαίο εις την παρούσα ζωή που ζούμε. Αυτό είναι το σπουδαίο. Όλα τα άλλα, δεν βαριέστε, έχουν παροδικών χαρακτήρα. Και εδώ θα ήθελα ακόμη να σας πω, μια που μιλάμε για τα αστέρια, για τα αστέρια ο λόγος, όπως σας διάβασα το χωρίον. Όλα είναι ωραία και σπουδαία, παντού όμως ο διάβολος θα δημιουργήσει την παραφιλολογία του. Και έτσι ο διάβολος εισάγει, εκτός από ό,τι θαυμαστό ο Θεός δημιουργεί για να τον δοξάζουμε, εισάγει την λεγόμενη αστρολογία. Ποιος δεν έχει ακούσει για την αστρολογία? Κάτι λοιπόν εδώ πρέπει να σημειώσουμε. Η αστρολογία, όχι η αστρονομία, η αστρολογία είναι έργο του διαβόλου. Αυτός ενέπνευσε εις τους ανθρώπους ότι τα αστέρια, σύμφωνα με την κίνησή τους και σύμφωνα με το ποιο μήνα γεννηθήκαμε, έχουν να μας δώσουν ένα μήνυμα. Αυτό λέγεται αστρολογία και είναι καθαρά καθαρά δαιμονικής προελεύσεως. Έτσι λοιπόν, επειδή οι άνθρωποι είναι εύπιστοι ή και άπιστοι, βλέπετε
το εκμεταλλεύονται αυτό περιοδικά και εφημερίδες και βάζουν και κάπου στα έντυπά τους βάζουν και θέματα αστρολογίας. Και βλέπετε, δεν φεύγει ο άλλος από το σπίτι του, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα είναι, εάν δεν κοιτάξει τι έχει να πει το ζώδιό του την ημέρα εκείνη. Μπορεί προσευχή να μην κάνει, βεβαίως, γιατί αν έκανε προσευχή πιστεύω ότι δεν θα φτάνει να κοιτάζει το ζώδιό του. Τι έχει να του αποκαλύψει η ημέρα, το ζώδιό του, τα αστέρια. Είναι μια μεγάλη βλακεία και ένα μεγάλο ψέμα. Τα αστέρια θα μου δώσουν μήνυμα. Τι θα μου συμβεί σήμερα, ποιος είμαι εγώ, αν είναι δυνατόν ποτέ. Λοιπόν, πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Τα ζώδια είναι μια ομάδα, είναι 12 ζώδια, τα είχαν ήδη ανακαλύψει οι αρχαίοι Έλληνες. Είναι μια ομάδα αστέρων, 4, 5, 6, 7, 8, ξέρω, τα οποία έχουν τις αποστάσεις των αστέρων των μεταξύ των σταθερές, τις αποστάσεις. Αυτά οι αρχαίοι Έλληνες, σας είπα, τα ανακάλυψαν στον ουρανό και απλώς τα ονόμασαν ζώδια, επειδή μπορούσαν να μοιάζουν με τη φαντασία τους, εννοείται, με κάποιο ζώο. Γι' αυτό ονομάστηκαν ζώδια. Τίποτα δεν έχουν να μας πούν τα ζώδια. Τίποτα, απολύτως τίποτα. Αλλά εδώ όμως θα μπορούσα να σας πω ότι ο άνθρωπος έχει μια περιέργεια. Θέλει πάντοτε να αποκωδικοποιεί το μέλλον. Είναι μια μανία του ανθρώπου. Δεν εμπιστεύονται στην αγάπη του Θεού. Τι θα μου συμβεί σήμερα, αύριο, χθες, του χρόνου. Ό,τι συμβεί. Ο Θεός ξέρει τι μπορεί να μου συμβεί. Όχι, θέλω να μάθω τι θα μου συμβεί. Οπότε μετέρχεται όλες αυτές τις ανοησίες ο άνθρωπος για να μάθει τελικά τι του επιφυλάσσει το μέλλον. Η αστρολογία, σας εξήγησα, είναι ένα πράγμα. Η μαγεία το ίδιο. Η μαντεία το ίδιο. Όλα αυτά είναι μια οικογένεια προσπαθίας, οικογένεια δηλαδή περιπτώσεων, προσπαθίας να αποκωδικοποιήσουμε το μέλλον. Δεν πρέπει λοιπόν να μένουμε σε αυτά. Δεν πρέπει, δεν πρέπει. Προσέξτε, είναι αμαρτία. Αν κανείς ασχολήθηκε με την αστρολογία, θα παρακαλέσω να το επισημάνει και να γίνει αντικείμενο της εξομολογήσεώς του και να μην επανέλθει εις αυτήν. Πολύ προσοχή. Αυτά και δια την αστρολογία. Η αστρολογία, όπως σας είπα, καθαρά δαιμονική φιλολογία. Έτσι λοιπόν, ενώ ο Θεός μας δείχνει τα αστέρια του για να τον δοξάσουμε, εμείς ασχολούμεθα παραφιλολογικώς, όπως σας εξήγησα.